Λοιπόν, μαζί μας τώρα ο Λεωνίδας Καρίγιανης, είναι πρόεδρος του Ομίλου Συνεταιριστικών Μικρών και Μεσαίων Σούπερ Μάρκετ. Κύριε Καρίγιανη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, fuel pass, πολλά pass, καλάθια του νοικοκυριού, η δική σας εικόνα από την αγορά ποια είναι? Κοιτάξτε, η εικόνα γενικότερα της αγοράς δεν είναι τόσο καλή. Ο λόγος είναι απλός. Έχουμε ιδιαίτερα στα τρόφιμα πολύ μεγάλες ανατιμήσεις το τελευταίο δεκάμηνο. Ξεκινάνε από 15 και φτάνουν πάνω από 100%. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα στους πολίτες, στην ελληνική κοινωνία, για να αγοράσει προϊόντα την ίδια ώρα που είναι καθυλωμένη η μισθή, και δημιουργεί ένα γενικότερο πρόβλημα κακής εικόνας για την αγορά και για τα καταστήματά μας. Έτσι λοιπόν δεν συμμερίζεται ο κόσμος, δεν συμμερίζονται τα καταστήματά μας, οι πελάτες μας. Όλο αυτό το κλίμα αισιοδοξίας που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση, για τον απλό λόγο το ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όταν ο άλλος δεν έχει να χαλάσει, δεν θα χαλάσει. Μα αυτό το καλάθι του νοικοκυριού σας έχει βοηθήσει εσάς, κύριε Καρίγιανη, ενώ το χώρο σας, τα μικρότερα και πιο ελληνικά σούπερ μάρκετ. Το καλάθι του νοικοκυριού δόθηκε σε αλυσίδες οι οποίες έχουν τζίρο πάνω από 90 εκατομμύρια. Δηλαδή σε 10 μεγάλες αλυσίδες. Εξορισμού δεν αφορά εσάς. Όλα τα μικρότερα καταστήματα αυτή την περίοδο δυστυχώς ήταν στο περιθώριο, γιατί με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης υπήρξε δωρεάν διαφήμιση, τεράστια διαφήμιση σε αυτές τις 10 αλυσίδες. Κάθε μέρα διαφημιζόντουσαν αυτές οι αλυσίδες για να προσφέρουν τι? Αυτό που προσφέρουν και τα μικρά καταστήματα. Δηλαδή αυτό που προσφέρουν τα φυλάδια, τα εκπτωτικά στοιχεία που έχει το κάθε κατάστημα κάθε μήνα, οι καλύτερες τιμές που έχουμε διαρκώς στα ράφια μας, με αποτέλεσμα να σπρώχνει η κυβέρνηση τους καταναλωτές στην κατεύθυνση των μεγάλων αλυσίδων και να αφήνει τα μικρά καταστήματα να πεθαίνουν. Το πιο εντυπωσιακό, το πλέον εντυπωσιακό είναι το ότι την ίδια ώρα που ακρίβαινε ουσιαστικά, έφτανε στα δυσαιώρατα ύψη το ενεργειακό κόστος για τα καταστήματά μας, όπως καταλαβαίνετε τα καταστήματά μας λόγω του ότι έχουν μεγάλο αριθμό ψυγείων είναι ενεργοβόρα. Καταστήματα τα οποία πλήρωναν πρώτα 1.900 και 2.000, 250 τετραγωνικά, 300 τετραγωνικά καταστήματα, πλήρωναν 2 και 2.500 ρεύμα, βαθμιαία πήγαν 4,5, 5,5, 7,5 και χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτό είναι το αστείο, τελευταία 10.000. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπάρχει απόγνωση ουσιαστικά στους καταστηματάρχες, οι οποίοι έχουν ενεργοβόρα καταστήματα, για τον απλό λόγο το ότι δεν μπορούν πια να πληρώσουν το κόστος της ενέργειας, το οποίο δεν καλύπτεται από πουθενά. Ένα κατάστημα που πλήρωνε 2.000 στο παρελθόν, πλήρωσε τον περασμένο μήνα 10.000 και είχε και έκπτωση 5.000. Δηλαδή θα έπρεπε να πληρώσει λογικά με βάση τις νέες τιμές 15.000. Αυτό είναι καταστροφή. Αυτό δημιουργεί σοβαρότερα προβλήματα σε όλους μας. Κύριε Καρίγιανη, και πέρα από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, έχετε διαπιστώσει σε αυτή του μεγέθους τα σούπερ μάρκετ, τα μικρά και μεσαία, έχετε διαπιστώσει πτώση του τζίρου ή των πωλήσεων, είναι διαφορετικό πράγμα τώρα σε περίοδο αύξησης τιμών, μέχρι το καλάθι του νοικοκυριού ή και μετά το καλάθι του νοικοκυριού? Θα τα διαχωρίσουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να βγάλει κανείς ακριβή συμπεράσματα, γιατί έχουμε μεγάλες αυξήσεις. Κατ' επέκταση, επειδή ακριβώς υπάρχουν πολύ μεγάλες αυξήσεις, μπορεί να μην μειώθηκε δραματικά ο τζίρος των μικρών και των μεσαίων καταστημάτων, αλλά σε αυτό έχει ουσιαστικά μπει η μεγάλη αύξηση των τιμών, η οποία προσμετράται στο τζίρο. Άρα έχει μειωθεί ο όγκος. Όχι μόνο ο όγκος, έχει μειωθεί η κερδοφορία και βεβαίως ο αριθμός πελατών, ο οποίος έρχεται στα καταστήματά μας.
Για τον απλό λόγο, το ότι σας είπα, κάθε μέρα διαφημιζόταν και μια διαφορετική μεγάλη αλυσίδα από τον υπουργό, ο οποίος πήγαινε εκεί για να διαφημίσει το καλάθι του νοικοκυριού. Την ίδια ώρα όμως διαφήμιζε μια αλυσίδα. Μας το είπε και ο κύριος Χατζηδοσίου ακριβώς το ίδιο χτες, αυτό που λέτε ακριβώς τώρα εσείς. Αυτό να μπαίνουν λιγότεροι πελάτες στα μαγαζιά αυτά, έχει ξεκινήσει και πριν το καλάθι του νοικοκυριού και επιταχύνθηκε τώρα, ή ξεκίνησε με το καλάθι του νοικοκυριού? Εμείς, επειδή είμαστε συνεταιρισμένοι καταστηματάρχες, έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε τα καταστήματά μας και με ενέργειες και με φυλάδια. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Τώρα εντάθηκε και σας είπα τον λόγο. Γιατί υπήρξε μια διαρκής διαφημιστική καμπάνια του ίδιου του υπουργού μέσα σε μεγάλες αλυσίδες. Με αποτέλεσμα τα πράγματα να χειροτερέψουν για όλα τα μικρά καταστήματα. Ακούσαμε ότι μια σειρά φουρνιά κλείσαν. Δικά μας καταστήματα θέλουν να κλείσουν γιατί δεν αντέχουν και το υπερβολικό κόστος της ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας οξυμένος ανταγωνισμός, υπάρχει μια συγκέντρωση και μια συγκεντροποίηση των κερδών στις μεγάλες αλυσίδες και στις μεγάλες μονάδες, με αποτέλεσμα οι μικροί κάτω από το φάσμα αυτής της πορείας να μην αντέχουν. Υπάρχει θέμα βιωσιμότητας? Τίθεται θέμα βιωσιμότητας? Αυτό σας αναφέρω. Αν αυτό, η αδυναμία του ανταγωνισμού συνδυαστεί με το υπερβολικό κόστος, τότε όπως καταλαβαίνετε δυστυχώς σε λίγο δεν θα μπορούμε να κρατήσουμε τα καταστήματά μας. Και αυτό που βλέπουμε είναι το ότι υπάρχει μια συνειδητή προσπάθεια να ενισχυθούν οι μεγάλες μονάδες και όχι οι μικροί. Θέλω να σας πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αθήνας, από ό,τι άκουσα, δεν ξέρω, είναι δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος ζήτημα και θα πρέπει να το διασταυρώσετε, δεν ξέρω την ορθότητα της ενημέρωσής μου, υπάρχουν 30.000 αναφορές για διακοπή ρεύματος είτε σε νοικοκυριά είτε σε καταστήματα. 30.000 μόνο στο Δήμο Αθήνας έχουν πάει στο ΔΔΕ για διακοπή ρεύματος. Δεν είναι το θέμα αν εμείς θέλουμε ή αν εμείς μπορούμε. Είναι το θέμα το ότι μας πρόχνει μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε στη διαδικασία του κλεισίματος. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξουν διαφορετικά μέτρα. Θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα για όλους και όχι για ελάχιστες μονάδες οι οποίες αντιπροσωπεύουν, έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα στην ελληνική και μακροπρόθεσμα αυτό θα αποδείξει βάρος των καταναλωτών. Κύριε Καρίγιανη, επειδή είσαστε συνεταιρισμένοι και αυτό σας ευνοεί, σας διευκολύνει σε πολλά πράγματα, το χονδρεμπόριο με αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σας αντιμετωπίζει τώρα διαφορετικά? Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καρίγιανη, όσο γίνεται πιο σύντομα να μας απαντήσετε. Θα σας πω. Το χοντρεμπόριο αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και οι πολυεθνικές εταιρείες, χρησιμοποιώντας το άλοθη της ενεργειακής κρίσης, τι κάνουν? Δημιουργούν πλασματική αύξηση, δηλαδή δημιουργούν μια υπερτιμολόγηση στα αγαθά, κάνουν ουσιαστικά έχουν ουσιαστικά μια κερδοσκοπική λογική στη λειτουργία αυτή. Εφόσον δεν υπάρχει έλεγχος, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα για να μπορέσει στην πηγή να ελέγξει αυτές τις αυξήσεις οι οποίες υπάρχουν, δεν μπορούν να πάνε ούτε στις χοντρεμπορικές εταιρείες, ούτε στη βιομηχανία και πόσο μάλλον στις πολυεθνικές και στα εισαγόμενα προϊόντα. Μάλιστα. Ένα στοιχείο μόνο θα σας πω. Και να κλείσουμε με αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή οι πολυεθνικές εταιρείες πουλάνε στην Ελλάδα, όχι τώρα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από 20 έως 100% διαφορετικά, ακριβότερα, από ό,τι πουλάνε στις ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Χωρίς άλλο. Θα μπορούσε η κυβέρνηση, μειώνοντας το ΦΠΑ, να εξισώσει ουσιαστικά με έναν οριζόντιο τρόπο και να μειώσει πραγματικά τις τιμές των προϊόντων και όχι πλασματικά, και να δώσει τη δυνατότητα στον καθένα να υπάρξει, να επιβιώσει, να ανταγωνιστεί σε εισαγωγικά σε αυτή την αγορά που υπάρχει όπως υπάρχει, και να μπορέσουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Μάλιστα. Θα μπορούσε να επιδοτήσει το ενεργειακό κόστος, θα μπορούσε να στηρίξει δηλαδή τις προσπάθειες, πώς αυτή τη στιγμή έχουν υπερκέρδη από τις ενεργειακές εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Υπερκέρδη. Σαφές, κύριε Καρίγιανη.
Θα τα ξαναπούμε και μετά τις γιορτές σας. Δεν υπάρχει μια τέτοια πολιτική που να στηρίζει τους μικρούς τους μεσαίους, αλλά πάνω απ' όλα το ελληνικό κοινωνικό και την ελληνική κοινωνία. Ήσασταν σαφείς. Κύριε Καρίγιανη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς σας βράδυ και καλές γιορτές.